Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστή στα καθήκοντά μας, της ενημέρωσης, παρόλο μια αλλεργία που με βασανίζει λόγω της εποχής στα μάτια μου, πιστός επίσης και ο κύριος Πέτζος Νίκος, τον οποίο καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Ευχαριστώ και εσάς και τους τηλεθεατές μας. Ωραία. Για να πούμε τι πράγμα, ότι σε μια σφίζουσα επικαιρότητα με καυτά κέρια θέματα, ελληνοτουρκικά, συντάξεις και, έχουμε επίσης και ιερατικού χαρακτήρος θέματα, όπως για παράδειγμα, κύριε Σπέτζο, ο Μητροπολίτης Κερκύρας. Κερκύρας. Και επί την ευκαιρία... Νεκτάριος, ε. Νεκτάριος, ναι. Και επί την ευκαιρία θέλω να εκφράσω ότι το Πανελλήνιο Προοδευτικό Κίνημα συμπαρίσταται στο Μητροπολίτη Κερκύρας, διότι πήρε το θάρρος και άνοιξε τις εκκλησίες στις απαγορευμένες μέρες. Δυστυχώς είχα πει επανειλημμένως ότι αυτά τα μέτρα που εφήρμοσε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε οι Τούρκοι δεν τα κάνανε. Δηλαδή, υπεράνθρωπα, νομίζει κανείς ότι είναι διώκτης της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας. Κύριε Μητσοτάκη, λυπόμαι πάρα πολύ για σας και για το επιτελείο σας. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Κερκύρας χαίρει την εκτίμηση όλου του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Είχα την τιμή να πάρω τηλέφωνο το πρωί στην Αρχιεπισκοπή και μου είπανε ότι τα μηνύματα τα οποία παίρνουν από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, είναι πολλά και ενθαρρυντικά. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αντιστέκεται. Πρέπει λοιπόν κι εσείς να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι δεμένη οι Έλληνες με την Εκκλησία και με την Ορθοδοξία. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουμε σαν λαός και σαν έθνος, κύριε Γιάννη, το οφείλουμε στους πατέρες. Αυτοί ξεσήκωσαν τον ελληνισμό και είπαν ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό πριν 400 χρόνια που είμαστε σκλαβωμένοι από τους Τούρκους. Αυτοί ξεσήκωσαν τους Έλληνες. Λοιπόν, τους οφείλουμε να τους σεβαστούμε και να είμαστε στο πλευρό τους. Ωραία. Τώρα... Για να διαχειριστούμε το χρόνο, να συμπληρώσουμε για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν το θέμα, ότι κατέστησαν υπόδικο, πήγαν στα δικαστήρια το Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο, επειδή λειτουργήσε, δεν δικάστηκε. Όχι, δεν δικάζει, η απόφαση θα βγει αύριο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι μας χρωστάνε απαντήσεις οι κυβερνήτες, γιατί οι μουαζίνιδες μπορούσαν και έκαναν τη λειτουργία τη δική τους επάνω στα βόρεια. Ενώ εμείς δεν μπορούμε, χριστιανοί ορθόδοξοι. Και τα μεγάφωνα έχουν κορονοϊό, ούτε και τα μεγάφωνα να μην ακούγονται. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα θέατρο το οποίο είναι θέατρο παραλόγου και υποκρισίας. Εγώ θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, κύριε Γιάννη, ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες δεν κάνανε Ανάσταση. Και αυτό το χρεώνεται η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ωραία, για πρώτη φορά δεν βγήκε ο Επιτάφιος. Να διαχειριστούμε το χρόνο. Βεβαίως. Έχουμε πολλά ακόμη θέματα, δεν θα τα προλάβουμε. Τουλάχιστον όμως θέλω να μας πείτε για το συνταξιοδοτικό και για τα ελληνοτουρκικά, ότι μπορούμε να το προλάβουμε. Κάθε μέρα μας βομβαρδίζουν, θα πάρουν τα αναδρομικά και τότε θα πάρουν τα αναδρομικά και πόσο θα είναι τα αναδρομικά και αν θα τα πάρουν οι χείρες και τα ορφανά. Κύριοι, δεν καταλάβατε. Τα αναδρομικά είναι χρήματα των συνταξιούχων. Δεν τα χαρίζετε. Είναι χρήματα τα οποία τα κόψατε, τα πήρατε από τους συνταξιούχους. Μειώσατε τις συντάξεις. Και τώρα αυτοί πήγανε δικαστικώς και τα ξαναφέρουν πίσω. Εσείς αν είσαστε λεβέντες θα δίνατε στους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτούς που παίρνουν φιλοδορήματα με 200 και 300 και 400 ευρώ το μήνα σύνταξη και δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι και έχουν γίνει όλοι οι επέτες
σε αυτούς θα μπορούσαν να σηκώσετε το αναστημά σας και να διπλασιάσετε τις συντάξεις. Πρέπει να υπάρχει εθνική σύνταξη όχι κάτω από 400 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πολίτης. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να κόψει το ΕΚΑΣ των αναπήρων, αυτοί που έχουν 80% αναπηρία και πάνω, να τους κόψει το ΕΚΑΣ και να άρχεστε εσείς να τους τάζετε, να χαμογελάτε, να σας ψηφίζουν και να περιμένετε, ας πούμε, τι. Γιατί δεν τους δίνετε το ΕΚΑΣ, γιατί δεν δίνετε το δώρο, το Χριστουγέννου, το Πάσχα και το επίδομα του καλοκαιριού. Έχετε 1,5 χρόνο διακυβέρνηση της χώρας και όμως δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Εάν δεν έχουν χρήματα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, δεν δουλεύει η αγορά, δεν δουλεύει το εμπόριο, δεν δουλεύει η βιοτεχνία, δεν εισπράττει το κράτος. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Μπορεί να έχετε 500 διπλώματα, αλλά είστε αγράμματοι και άσχετοι. Δυστυχώς δεν ξέρετε από κοινωνία, δεν ξέρετε από αγορά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται και που πατάτε και που βρίσκεστε. Αυτό ήθελα να πω. Εντάσσεται και αυτό που είπες, Νίκο, κύριε Σπέτζο, εντάσσεται μέσα στη μέρημνα για την οποία το κόμμα το δικό σας έχει κατά νου υπέρ των μη προνομιούχων. Των φτωχών και αδυνάτων, των μη προνομιούχων Ελλήνων. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, να διατρανωθεί. Εμείς σεβόμαστε και τα άλλα κόμματα και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αν είμαστε το κόμμα των βιομηχάνων και των υποπλιστών, θα είχαμε άλλα συμφέροντα και θα λέγαμε άλλα πράγματα. Δεν μπορεί εσείς κύριοι να εξυπηρετείτε άλλον κόσμο και να κοροϊδεύετε συνέχεια τη φτώχεια. Δυστυχώς αυτό κάνετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα έρθουν και εκλογές αργά ή γρήγορα και θα τα πούμε. Τώρα για τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά μας θέματα. Οι φίλοι μας οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι έχουν να κάνουν με τον ελληνικό λαό. Κάθε φορά που βλέπουν να υπάρχει μια ανύπαρξη αδύναμη κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αυτοί αρχίζουν τις διεκδικήσεις, αυτοί αρχίζουν, ας πούμε, να κοκορεύονται, να ζητάνε το Αιγαίο, να ζητάνε 1,000 πράγματα. Βέβαια, ίσως να έχουμε θερμό επεισόδιο αυτό το τρίμηνο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το τρίμηνο, κύριε Γιάννη. Αυτό το γνωρίζουμε. Εμείς όμως έχουμε εμπιστοσύνη στο ελληνικό στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, στο ναυτικό μας, στην αεροπορία μας. Έχουμε εμπιστοσύνη. Μπορεί να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολιτικούς, που άλλα λένε τη μια στιγμή, άλλα λένε την άλλη. Άλλα μίλια λέει ο κύριος Μητσοτάκης, άλλα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, άλλα λέει η κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι κόμμα αυτό. Πρέπει να σοβαρευτείτε, κύριοι. Και αν θέλετε να σοβαρευτείτε, να μαζευτείτε όλα τα κόμματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σας καλέσει και να πάρετε μια απόφαση. Τα εθνικά θέματα δεν είναι για να παίζουμε. Τα εθνικά θέματα, έτσι και έχουμε και άλλη τραγωδία εκεί πέρα, δεν θα σας το συγχωρήσει ο ελληνικός λαός. Και κυρίως, αυτό να το ξέρετε. Και κυρίως δεν είναι αποφάσεις ενός ανθρώπου. Βέβαια. Πρέπει οι αρχηγοί κομμάτων να συγκληθεί συμβούλιο των αρχηγών κομμάτων. Να συγκληθεί συμβούλιο υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι. Και να πάρουν αποφάσεις. Λοιπόν θα σεβαστούν και οι ξένοι. Μην περιμένουμε τίποτα από τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι δυστυχώς κοιτάζουν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον, τίποτα παραπάνω. Καλά, είναι φιλότουρκοι, το έχουν δείξει και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και όλοι τους, μας το λένε καθημερινά, τα συμφέροντά τους είναι στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή έχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία και φοβόνται μία πανελλαδική ελληνοτουρκική σύραξη, γιατί ξέρουν ότι οι Τούρκοι θα χάσουν τον πόλεμο. Όχι μόνο θα χάσουν τον πόλεμο, αν γίνει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, η Τουρκία δεν θα είναι πια. Έχουμε άλλα γεγονότα, άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτοί οι φυλακισμένοι, οι εκδιωκόμενοι, οι καταπιεσμένοι, όλοι αυτοί θα ξεγυρθούν εναντίον. Δηλαδή θα έχουμε μεγάλες ανατροπές και αυτά τα φοβόνται. Αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας οι Γερμανοί απομυζούν τους Τούρκους, εκμεταλλεύονται το τουρκικό λαό, το γνωρίζουν πολύ καλά και τους αρέσει
να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρχουν και αυτά τα γεγονότα. Είναι όλοι τους φιλότουρκοι, για να μην πω και κάτι άλλο, δυστυχώς. Κύριε Σπέτζο, η πληγή της Ελλάδος δεν ήταν ποτέ ο λαός της. Ο λαός... Οι φίλοι της ήτανε. Ήτανε έσωθεν και έξωθεν. Οι φίλοι της. Οι πολιτικάντιδες μέσα στην Ελλάδα και απ' έξω σε συνέργεια έχουν καταντήσει μία πάμπλουτη χώρα με έναν πολιτισμό ο οποίος διέπρεψε επί χιλιάδες χρόνια και έχει λατρευτεί από τους ξένους και εδώ μέσα ο πολιτισμός καταστρέφεται, ο πλούτος καταστρέφεται και είναι οι πολιτικάντιδες, είναι η πληγή της Ελλάδος, του ελληνισμού και των Ελλήνων. Σωστό. Αυτό πρέπει να το πούμε. Βεβαίως να το πούμε. Αλλά προσοχή όμως. Και να το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Προσοχή. Δεν υπάρχει κανόνας χωρίς εξαίρεση. Δεν είναι αυτό που λένε κατά των κομμάτων. Αν ο παπάς δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν φταίει η εκκλησία. Τα κόμματα είναι ένας θεσμός που πρέπει να υπάρχει. Αλλά κάτω από άλλη μορφή. Όχι κομματικοκρατία και όχι ρουσφέτια. Εχθές το πρωί άκουσα... Έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Ναι, άκουσα τον κύριο Τράγκα, ο οποίος βγαίνει σε ένα κανάλι. Είναι γνωστός, ναι. Ναι, ναι. Ας μην το διαφημίσουμε. Αυτός λοιπόν, ούτε λίγο τι πολύ, με πήρανε τηλέφωνο, βγες και άνοιξε τον κύριο Τράγκα να ακούσεις. Πολύ σωστά έλεγε ότι τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι για την αυταλήνια, από ό,τι έλεγε ο ίδιος. Έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα, έχουν αποτύχει και πρέπει να φύγουν. Οι τρεις μεγάλες οικογένειες, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, οι Καραμαλής και Μητσοτάκης, αυτοί τόσα χρόνια που κυβερνάνε τον τόπο, καταχρέωσαν τον τόπο. Ωραία. Και μας έφεραν εδώ στο μηδέν. Κύριε Σπέτζο, με αμηχανία σας διακόπτω, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να μείνει αυτό ως μήνυμα τουλάχιστον από εμένα, σε όσους μας ακούνε, ότι να μην κοιτάζουμε, συγγνώμη, συγχωρήστε με, να μην κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι, να κοιτάζουμε τι κάνουμε εμείς. Και όταν λέω εμείς δεν εννοώ γενικά την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων, εννοώ τους ψηφοφόρους. Όταν όλοι κατηγορούν. Ώρα, πρέπει και όλοι, να το συγχώρεσέ με, όλοι κατηγορούμε την οικογενειοκρατία και την ώρα της ψήφου πάμε και δίνουμε ψήφους σε αυτούς. Θα μου πείτε τώρα ότι κλέβουν και στην ψηφοφορία και αυτή δεν είναι γνήσια και καθαρή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ο κόσμος είχε καταλάβει και δεν ψήφισε κανέναν από τα παλαιά αυτά κόμματα και ψήφιζε μικρά κόμματα, θα είχαμε ελπίδα για κάτι καλύτερο. Αυτό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι στις εκλογές οι οποίες δεν θα αργήσουν να έρθουν, τα αποτελέσματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτοί κανονίζουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά και εμείς κανονίζουμε τι θα Ωραία. Γίνει την επόμενη μέρα. Να μείνουμε στο να εμείς. Το ξέρετε αυτό. Στο εμείς. Ναι. Άρα λοιπόν, κανείς δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να διαμαρτύρεται αν συνεχίσει να δίνει αφορμή στους πολιτικάντιδες να ξαναμπαίνουν πάλι στο σβέρκο μας. Αυτά. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε εσάς που μας ακούσατε και τον κύριο Σπέτζο. Ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε την επόμενη με Τετάρτη. Με την βοήθεια του Θεού την επόμενη Τετάρτη. Τετάρτη, έξτρα 9.30 ώρα κάθε Τετάρτη. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.